Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Τετάρτη, 26η ημέρα του Ιουλίου του 2023 και η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μάρτυρα Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να προστατεύει η Αγία όλους μας. Θα ξεκινήσουμε με την μοιραία κατάληξη του πυροσβεστικού αεροπλάνου του Καναντέρ, το οποίο κατέπευσε στην Κάριστο σε μια βουτιά θανάτου μετά την τελευταία ρήψη νερού που έκανε προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον πύρινο εφιάλτη. Τραγική κατάληξη και οι δύο κυβερνήτης και συγκυβερνήτης του αεροπλάνου κατέληξαν καθώς το αεροσκάφος συνετρίβει και αναφλέγει. Τριήμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις, κήρυξε ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, και συντετριμένη είναι ολόκληρη η χώρα που βλέπει τις φωτιές να συνεχίζουν και να κατακαίουν τον δασικό και όχι μόνο πλούτο της χώρας. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια συνέντευξη εδώ αποκλειστική που δόθηκε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον μέχρι πρώτον ως αναπληρωτή, αλλά στο εξής εκπρόσωπο τύπου, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του Flash και στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Ο κύριος Καλπάκης σχολιάζει και τις εξελίξεις ό,τι αφορά τις πυρκαγιές στη χώρα, αλλά ταυτοχρόνως μιλά και για τον οδικό χάρτη που θα έχει ως κατάληξη την αλλαγή και την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Καλπάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και βέβαια να πούμε καλή δύναμη και κουράγιο για τα νέα σας καθήκοντα. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σε μια πολύ δύσκολη εποχή, καθώς συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και εύχομαι να έχουμε μια ωραία συζήτηση. Πάντα έχουμε καλές συζητήσεις. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καλπάκη, ήσασταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Είχαμε τη δυνατότητα να τα λέμε πολύ συχνά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα τραγικά γεγονότα που ζούμε τις τελευταίες ημέρες με τις φωτιές, με το θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι μια κατάσταση χαώδης και όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει κατά καιρούς και συγκεκριμένη πρόταση, αλλά πάνω απ' όλα απαιτείται συντονισμός. Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι μέρες. Δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Χθες είχαμε μια εξέλιξη, μια εκδήλωση. Τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων σε μια υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες. Τους οφείλουμε τον απέραντο σεβασμό μας, την απόλυτη, την τεράστια τιμή μας. Θέλω και εδώ από τον σταθμό σας να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους συγγενείς τους, τα συλληπιτήριά μου στους συναδέλφους τους και τη συμπαράσταση όλων μας που αυτές τις μέρες δίνουν υπεράνθρωπες μάχες υπό αντίξωες συνθήκες με τις φλόγες. Οφείλουμε ως πολιτεία να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα εν ώρα καθήκοντος. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, και σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του στόλου, και σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού, ώστε να μην δίνουν αυτοί οι άνθρωποι τις μάχες με τις φλόγες σε εξαντλητικές συνθήκες, σε εξαντλητικά ωράρια. Το οφείλουμε, το χρωστάμε, είναι υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια δεν είναι ώρες απολογισμού, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε το επόμενο χρονικό, να το κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι που δεν έγινε όταν η θερμοκρασία σε πολλές των περιπτώσεων ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που έχει πολλά χρόνια να συμβεί στη χώρα μας. Εντάξει, κύριε Μαρκοπούλου, βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όχι μόνο της δικιάς μας περίοδου, αλλά και των μελλοντικών γενεών.
η Μεσόγειος θεωρείται ότι είναι το hot spot αυτή τη στιγμή, το σημείο, το βασικό της κλιματικής κρίσης, και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές της, χρειάζεται να έχουμε σχέδιο. Να έχουμε σχέδιο για την πρόληψη και σχέδιο για την αντιμετώπιση. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις στις 7 Ιουλίου, δεν πέρασαν πολλές ημέρες, κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχε μιλήσει για μεθοδικό σχεδιασμό και στην ουσία είχε πει ότι είναι έτοιμη, και βλέπουμε δυστυχώς να εξελίσσεται μία τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό είναι ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Το 2019 είχαμε καταθέσει και σχέδιο νόμου μάλιστα για την πολιτική προστασία, που προέβλεπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον συντονισμό σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες και για τη δημιουργία της τοπικών κυτάρων, τοπικών φορέων της πολιτικής προστασίας στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε ένα νέο νόμο το Φεβρουάριο, τον οποίο ένα μήνα μετά τον Μάρτιο του 2020 τον έθεσε σε αναστολή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε με τις χαόδεις διατάξεις του 2014 και του 2003. Έχει φτιάξει ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στην ουσία δεν πατάει σε κάποιον συγκεκριμένο νόμο και δεν έχει χρονοδιάγραμμα, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή μετά τις μεγάλες καταστροφές του καλοκαιριού του 2021 στην Εύβοια και στη Βαρυπόμπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, να αφήσουμε τις μεγαλοστομίες, τις οποίες ακούσαμε και πολλές φορές συνεχίζουμε να ακούμε ακόμα και σήμερα από κυβερνητικά στελέχη, και να βάλουμε τις προτεραιότητές μας. Για παράδειγμα, είναι προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε με 3.600 οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Ένα ερώτημα είναι αυτό, βασικό. Για μας είναι προτεραιότητα ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι ζήτημα το ότι από τις πρώτες ενέργειες που είχε κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν εκλέχθηκε το 2019, η προηγούμενη κυβέρνησή της, ήταν στην ουσία να ακυρώσει το πρόγραμμα δασοπροστασίας, όπου ήταν κοινοφελές πρόγραμμα και απασχολούνταν 5.000 άνθρωποι σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών μέσα στα δάση. Και πρέπει να πούμε είναι ότι οι παραστάσεις διαμαρτυρίας αυτών των ανθρώπων ήταν συνεχόμενες, γιατί μιλάμε για πρόληψη. Ήταν στην πρώτη γραμμή της πρόληψης αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. Αφήνουμε τα δάση έτσι, με ξερόχορτα και όλα όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Και αν θυμάστε, το φθινόπωρο του 2021, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι εποχικοί κάναν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο, και τότε τα ΜΑΤ τους κατέβρεξαν με τις λεγόμενες άβρες. Αντί δηλαδή να τους ακούσουν, να ακούσουν τα αιτήματά τους. Τα θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Καλπάκη, όπως τα θυμάται και ο ελληνικός λαός πολύ καλά όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Οι ίδιοι πυροσβέστες καθημερινά το λένε και μέσα από αναρτήσεις. Και ξέρετε, ο ρόλος των social media είναι πολύ σημαντικός. Ανά πάσα στιγμή έχουμε σύνδεση με την Ρόδο, με άλλες περιοχές όπου συνεχίζονται οι φωτιές και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που όλοι βιώνουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτά όλα να τα πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και αφού σβήσουν οι φωτιές, να πάμε λίγο στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί έχουμε μία φωτιά, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, καθώς συνεχίζονται οι διαδικασίες. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα με 4 υποψηφιότητες για την Προεδρία του κόμματος, και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και μία 5η και μία 6η, κύριε Καλπάκη? Κοιτάξτε, έχουμε έναν οδικό χάρτη. Έχουμε καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο διάδρομο, δηλαδή. Ο οδικός χάρτης αυτός προβλέπει ότι στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει διαρκές συνέδριο, όπου στην ουσία θα επικυρώσει τις υποψηφιότητες. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει εκλογή Προέδρου από τη βάση. Και όπως και η προηγούμενη διαδικασία, κύριε Καλπάκη, για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώς.
όπως είχε γίνει το Μάιο του 22 θα είναι. Και την ίδια την ημέρα, στα τμήματα τα εκλογικά τα οποία θα στηθούν, θα μπορεί να έρθει ένας πολίτης, να γραφτεί και να ψηφίσει για αυτές τις διαδικασίες. Και ο δεύτερος γύρος είναι προγραμματισμένος για τις 16 Σεπτεμβρίου, ώστε στις 17 την Κυριακή, που το Σαββατοκύριακο εκείνο είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να υπάρχει παρουσία από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να δοθεί και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όσο ήθεστε και πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στη ΔΕΘ. Κοιτάξτε, κύριε Μαρκοπούλου, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος και η ανακοίνωσή της εκείνη την ημέρα στο Ζάπιο ήταν για όλες και για όλους μας ένα σοκ. Αυτή η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα όμως φαίνεται ότι λειτουργεί ως παρακαταθήκη, ως εγγυητής της ενότητας, της συλλογικής και συντεταγμένης πορείας, ως οδηγός για όλες και όλους το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη, σε ένα καθαρό διάδρομο. Παράλληλα, έχουμε οργανωθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο την ίδια ώρα, ενώ πολλοί προέβλεπαν το αντίθετο, ότι μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν έχουμε αφήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε χλωρό κλαρί, για να το πω λαϊκά. Καθημερινά παρεμβαίνουμε για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς αρμόζει στην αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Πάμε σε μια διαδικασία η οποία θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών, μια πολιτική διαδικασία με κατάθεση απόψεων, με κατάθεση προτάσεων, με κατάθεση πολιτικών πλατφορμών, με κατάθεση προβληματισμών. Κύριε Εκπρόσωπε, είναι μια διαδικασία η οποία θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα βγει κερδισμένος στην κάθε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Εκπρόσωπε, εσείς έχετε καθημερινά συναντήσεις, επαφές με τους υποψηφίους, με στελέχη του κόμματος, αλλά και με πολλούς πολίτες. Έχετε πολύ σαφή εικόνα για το τι γίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες να συμμετέχουν στο αύριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε κι εσείς με την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, υπήρχε ένα σοκ. Και το λέω αυτό γιατί ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει, τουλάχιστον μέχρι τα τώρα, Παύλα Τσίπρας. Λογικό είναι να υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση και ένα ερωτηματικό για το αύριο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό το οποίο λέτε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κεφάλαιο για την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, με τη στάση του, με την τοποθέτησή του, είναι ο εγγυητής, είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί στη συντεταγμένη, συλλογική και ενωτική πορεία, προκειμένου, αυτό το οποίο είπατε στην αρχή του ερωτήματός σας, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών, να έρθουν σε αυτήν την διαδικασία. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μαθευτεί αυτό το πολιτικό γεγονός της 10 Σεπτεμβρίου και θα είναι ένα στοίχημα για εμάς να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, προκειμένου να δείξουμε εν της πράγμαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ενωμένος, δυνατός, να σταθεί απέναντι στη δεξιά, να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Μητσοτάκη και στις πολιτικές τους, να υπερασπιστεί την κοινωνία, να μην αφήσει κανέναν και καμία μόνο του απέναντι σε πολιτικές οι οποίες φύγουν κοινωνικά δικαιώματα, απέναντι σε πολιτικές οι οποίες προωθούν πολλές φορές τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη προκειμένου να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, προκειμένου
να ανακτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξανά την προοπτική διακυβέρνησης, γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος από εμάς, ο αριστερός, ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός κόσμος, να σταθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ως η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Κύριε Καλπάκη, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες συνεχίζονται και ήδη οι υποψήφοι πρόεδροι ξεκινάνε περιοδεία σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μεταφέρουν τις σκέψεις, τις απόψεις τους για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στην Πτολεμαΐδα θα πάμε για να δώσουμε συνέχεια, καθώς τις τελευταίες ημέρες σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί το κέντρο, κυρίως το εμπορικό κέντρο της πόλης, με τα συνεργεία να ανακατασκευάζουν μεγάλο τμήμα της οδού, μια από τις κεντρικές οδούς της πόλης, την Βασιλέως Κωνσταντίνου. Από το ύψος της 25ης Μαρτίου και νοσοκομείου μέχρι και την οδό Δημοκρατίας, ο δρόμος ανακατασκευάζεται από την αρχή. Υπάρχει όχληση, υπάρχει κλείσιμο του εμπορικού κέντρου, όμως αυτό θα είναι παροδικό, καθώς σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία αλλά και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σε επόμενα 24 ώρες θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και ο δρόμος θα παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Ίσως το πιο προβληματικό σημείο του κέντρου της πόλης. Φαίνεται ότι διορθώνεται. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε ένα έργο ανακατασκευή των δρόμων της πόλης της Πτολεμαΐδος προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Πραγματικά η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της 25ης Μαρτίου και μέχρι τη Δημοκρατίας έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα και το αντιμετωπίζαμε τόσα χρόνια με μεγάλη προσοχή και με ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζουμε αυτόν τον δρόμο. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή οι τεχνικές υπηρεσίες, ο εργολάβος και με συνεχή παρουσία των μηχανικών μας εδώ για να κάνουμε όσο γίνεται το καλύτερο, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί ακριβώς κάτω από το ποδόστρωμα υπάρχουν οι αγωγοί, η τεχνική αγωγή της τηλεθέρμανσης και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, γι' αυτό και άλλωστε δίνουμε αυτή την προσοχή και θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που νομίζω ότι θα γίνει με το τέλος αυτής της ανακατασκευής. Μιλούμε για ουσιαστικά από την αρχή τον δρόμο, δεν είναι μπαλώματα, ξύνεται και φτιάχνεται από την αρχή. Αν είδατε, ενώ στους άλλους δρόμους κάνουμε μόνο με το μηχάνημα βγάζουμε την άσφαλτο. Εδώ έχουμε ξυλώσει όλη την άσφαλτο για να βρούμε όλα τα προβλήματα της υποδομής, να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα αφού στρώσουμε την άσφαλτο. Θέλω να τονίσω ότι η Δημοτική Αρχή έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανακατασκευή των δρόμων, γιατί έχουμε προβληματικούς δρόμους και στην πόλη της Πτολεμαΐδας αλλά και στις κοινότητές μας. Ήδη στις κοινότητές μας έχει τελειώσει η πρώτη φάση. Πέρυσι έχουμε περάσει από όλες τις κοινότητες και κάναμε κάποιους δρόμους και έχουμε δημοκρατήσει και τη δεύτερη φάση. Δηλαδή εντός των ημερών έχει βγει ήδη ο ανάδοχος και εντός των ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση για να ξεκινήσουμε την επόμενη φάση στις κοινότητές μας. Εδώ εκτελούμε την πρώτη φάση στην πόλη της Πτολεμαΐδος, καθώς επίσης ετοιμάζεται μελέτη που θα είναι έτοιμη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να συμπεριλάβουμε πάλι ένα κομμάτι της πόλης με προβληματικούς δρόμους για ανακατασκευή ή δρόμους που δεν έχουν στρωθεί ποτέ και υπάρχει καλύκη. Και οι τρεις εργολαβίες είναι του προϋπολογισμού κάθε μία από 600.000 ευρώ και νομίζω ότι γίνεται μια ιδιαίτερη μεγάλη παρέμβαση για να λύσουμε προβλήματα και για τους πεζούς αλλά και συγχρόνως και για τα οχήματα, για την κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης θέλω να πω ότι με τις παρεμβάσεις αυτές που θα ολοκληρωθούν όταν τελειώσει αυτή η εργολαβία, εκτός από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ή τους δρόμους που έχουν σωθεί μέχρι τώρα, θα κάνουμε στο κέντρο της πόλης και την 25η Μαρτίου από το ύψος της Δημοτικής Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και το σημείο του Καλού Σαμαρίτη,
γιατί και αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλά προβλήματα και είναι και μέσα στο κέντρο της πόλης. Όπως και άλλοι διάφοροι, δηλαδή, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά της πόλης του Ελεμαϊδού. Θα προλάβουμε το χειμώνα, κύριε Αντιδήμαρχε? Σίγουρα θα έχουμε τελειώσει μέχρι που να φτάσει το φθινόπωρο, θα τελειώσει αυτή η φάση της εργολαβίας και σχόλως θα είναι έτοιμη η επόμενη εργολαβία, η επόμενη μελέτη για δημοκράτηση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω και να ευχαριστήσω τον κόσμο για την κατανόηση που δείχνει, γιατί όταν εκτελείς ένα έργο μέσα στο κέντρο της πόλης και δημιουργεί κάποια προβλήματα, προσπαθούμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα είτε από σκόνη είτε από θορύβους. Είναι και ο καιρός πάρα πολύ δύσκολος. Τα μηχανήματα και ο κόσμος σταματάνε το μεσημέρι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και γι' αυτό το λόγο, αντί για δύο μέρες που είχαμε σκοπό να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, πήραμε παράταση για άλλες δύο μέρες και πιστεύω αύριο το απόγευμα να έχουμε τελειώσει το κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει. Αρνητικός απέναντι σε κάθε συνεργασία και συμμετοχή με το ψηφοδέλτιο του νυν Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, εμφανίστηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της μέχρι πρότινος συμπολίτευσης, ο Γιάννης Κιωσές, μιλώντας στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Φλόρινας δεν έκρυψε την συμπάθειά του με τον Γιώργο Αμαρτήρη, τον οποίο και στηρίζει, όπως είπε, στην αποκλειστική συνέντευξη στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Πάμε να δούμε την συνέντευξη. Πρώτον, δεν είμαι εγώ το πρόσωπο της επικαιρότητας, ίσως ένα από τα πολλά πρόσωπα που είναι στην επικαιρότητα, διότι μετά το τέλος των εθνικών εκλογών και επερχομένων των αυτοδιοικητικών εκλογών πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω είναι πάρα πολλοί εκείνοι που είναι στην επικαιρότητα. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά την περιφέρειά μας, τα πρόσωπα της επικαιρότητας είναι ο κύριος Κασαπίδης, ο νυν Περιφερειάρχης, είναι ο κύριος Αμανατίδης, που προ δύο ημερών με γραπτή του δήλωσε ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σιμπηλιάδου κλπ. Νομίζω είναι άλλοι αρκετοί πριν από μένα, αλλά και εγώ είμαι ένα από αυτά τα άτομα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας, ήμουν αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Κασαπίδη. Ξεκινήσαμε μαζί μια τετραετία με διάθεση για δουλειά, με όραμα, με μια κοινή συνένεση για την πραγματοποίηση πολλών στόχων. Είναι όμως στην πορεία η συνεργασία μας αυτή δεν ευωδόθηκε στο σημείο και στο επίπεδο που θα ήθελα εγώ ή θα εκτιμώ ότι θα έπρεπε να είναι. Με ευθύνη του κυρίου Κασαπίδη, κύριε Κιωσέ, γιατί είστε άνθρωπος που δώσατε μάχες για την αυτοδιοίκηση με μεγάλες επιτυχίες, γνωστός, πρώτος ψήφους και όλα αυτά βέβαια γιατί το αποφάσισε ο Φλωρινιώτικος λαός. Κυρία Μαρκοπούλου, δεν θα πω με ευθύνη του κυρίου Κασαπή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα το να αποδώσουμε ποιος ευθύνεται εκεί πάλι. Ασφαλώς, σε έναν συνδυασμό, ο επικεφαλής είναι εκείνος ο οποίος φέρει την ευθύνη και για τις επιτυχίες και για τις αποτυχίες. Και για τα καλά και για τα αρνητικά. Όλα ξεκινούν από τον επικεφαλής. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Κασαπίδης. Από εκεί και μετά, τώρα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί δεν ευωδόθηκε, ίσως αν θέλετε, γιατί δεν ταιριάσαμε στην αντίληψη των πραγμάτων, στην οτροπία, στη συνεργασία την οποία είχαμε, τα έργα τα οποία ζήτησαν να γίνουν. Θέλετε να σας πω κάτι ειλικρινά, καταρχάς σήμερα και χρόνια πολλά της Αγίας Παρασκευής να πούμε, να βοήθειά μας στην μνήμη της Αγίας Παρασκευής να σας πω, τα δύο τελευταία χρόνια που δεν ήμουν αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, καμία σχέση δεν είχαμε με τον κύριο Κασαπίδη. Ποτέ δεν ζήτησε κάτι από μένα, ποτέ δεν με χρησιμοποίησε κάπου, ποτέ δεν ζήτησε να συνεργαστούμε, ποτέ δεν ζήτησε τη συνδρομή μου. Για ποια συνεργασία να μιλάμε, κυρία Μαρκόπουλο? Εγώ ως γνωστόν, όπως είπατε, 13 χρόνια είμαι αυτοδιοικητικός, εκλέγουμε και ευχαριστώ για μια φορά και πάλι τους συμπαθηρώτες μου, τους φλωρινιώτες που με τιμούν με την ψήφο τους. Πλην όμως ο κύριος Κασαπίδης έδειξε ότι δεν ήθελε αυτή τη συνεργασία. Τώρα, ας μην μείνουμε στο χθες ή στο παρελθόν. Τώρα να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα, που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πάμε σε εκλογές. Η επόμενη μέρα, νομίζω, η ανακοίνωση του κυρίου Αμανατίδη, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, με εκφράζει με το όραμα το οποίο έχει, με τη διάθεση για δουλειά το οποίο έχει, του οποίου το έργο και την προσφορά, επιτρέψτε μου να πω ότι το γνώρισα και ως βουλευτής,
όταν για αρκετά θέματα της περιφέρειας χρειάστηκε η δική του συνδρομή και η βοήθεια. Είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία, είχε διάθεση να προσφέρει και βοήθησε στο να λύσουμε προβλήματα. Και ως εκ τούτου γνωρίζω τον κύριο Αμανατίδη, τον γνωρίζω και ως διευθύνων σύμβουλος που διετέλεσε την ΑΝΚΟ όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την βουλευτική του θήτια. Και συνεργαστήκατε και παλιότερα. Συνεργατικότητα, πείθος. Και συνεργαστήκατε και παλιότερα ως αντιπεριφερειάρχης, επιθητείας του Αρδακή. Συμμετείχα σε επιτροπές έργων που γινόντουσαν μέσω της ΑΝΚΟ, όπως συγκεκριμένα ήταν την περίοδο που ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Καρύπηδης. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εργασιών στην Πυροσβεστική Ακαδημία από το Λεμαΐδος. Είχαμε μια άριστη συνεργασία τόσο με τον κύριο Αμανατίδη, με τον κύριο Σιδηρόπουλο, με τον κύριο Γκίνη, αλλά και ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης τα δύο χρόνια τρέξαμε αρκετά έργα. Που αν θέλετε και εδώ επίσης να σας πω ότι μεταξύ των έργων που τρέξαμε ήταν και το χιονοδρομικό της Φλόρινας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί κάπου. Ολοκληρώθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες, αδειοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2021. Η Αγία Όλγα είναι σε στασιμότητα. Ο κάθετος άξονας, μιλάμε για τα έργα σημαίες που είχαμε κατά την αρχική περίοδο της αυτοδιοικητικής μας πορείας, διοίκησης με τον κύριο Κασαπίδη. Στο ξεκίνημα μας αυτά ήταν τα συμβολικά και μεγάλα έργα τα οποία είχαμε θέσει ως στόχο να πετύχουμε. Σε κάποιο από όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτε μέχρι σήμερα. Και είστε και υπόλογος. Βέβαια, πολλά τα θέματα, και... αλλά δεν είναι θέμα σήμερα το να κάνω τον απολογισμό για κύριε, το τι δεν έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία τουλάχιστον εγώ ζητούσα από τον κύριο Κασαπίδη, προσδοκούσα, περίμενα για την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, δεν γίναν. Και άλλωστε εσείς δίνετε αναφορά σε εισαγωγικά η λέξη στους φλωρινιώτες, κύριε Κιωσέ. Συζητήσατε αρχικά, έτσι ακριβώς, συζητήσατε αρχικά, είπατε, βάλατε στόχους. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας για την Επιτροπή Οικονομικών, στην Επιτροπή Οικονομικών που συμμετέχω ως τακτικό μέλος κατά τη δεύτερη αυτή θητεία από τις αρχές του 2022 μέχρι και χθες και τώρα, που έχω εκλεγεί με την ψήφο κατόπιν συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου, των συναδέλφων βέβαια της συμπολίτευσης όλων της παρατάξεως του κυρίου Κασαπίδη, μετά από αίτημα δικό μου να συμμετέχω στην Επιτροπή Οικονομικών. Για πρώτη φορά ο κύριος Κασαπίδης ήρθε στην Επιτροπή Οικονομικών. Βέβαια το περιστατικό δεν ξέρω πώς αποδόθηκε. Με την είσοδό του στην αίθουσα, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, καθόταν ο πρόεδρος ο κύριος Μακρυγιάννης, εξ αριστερών του εγώ και δίπλα μου ο κύριος Βαβλιάρας και απέναντι ήταν ο κύριος Κάτανας της Αντιπολίτευσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Προσερχόμενος ο κύριος Περιφερειάρχης, σηκώθηκε ο κύριος Μακρυγιάννης, σηκώθηκα και εγώ από τη θέση μου, από ευγένεια και σεβασμό. Είπε μια καλημέρα ο κύριος Περιφερειάρχης, καλημέρα σας κύριε Περιφερειάρχα, τον λέω εγώ, και στέκομαι όρθιος. Πλησιάζει προς τον κύριο Μακρυγιάννη και με νεύμα με το χέρι του μου κάνει την κίνηση να καθίσω. Κάθισε Γιάννη, λέει, τελειώσανε τα ψέματα. Τώρα, τι εννοούσε και λοιπά, θα παρακαλέσω να ρωτήσω τον ίδιο. Εγώ δεν απάντησα τίποτε. Να ρωτήσουμε, το κοίταξα, βέβαια, να ρωτήσουμε τον ίδιο. Να ρωτήσουμε τον ίδιο. Κάθισα από ευγένεια και απέφυγα κάθε σχόλιο, κύριε Μαρκοπούλου, αντιλαμβανόμενος ίσως ότι η ψυχολογία του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, και να επισημάνω ότι για πρώτη φορά ο κύριος Περιφερειάρχης ήρθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία βέβαια παλαιότερα γινόταν με τηλεδιάσκεψη λόγω του κορονοϊού, αλλά σχεδόν εδώ και ένα χρόνο γίνεται με συνεδριάσεις, διαζώσεις που συμμετέχουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, που ποτέ δεν μας είχε κάνει την τιμή να έρθει να πει μια καλημέρα. Πολλές φορές βέβαια έτυχε να είναι στη δίπλα αίθουσα της χωρικού αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Δαδαμόγια, αλλά δεν έμπαινε στον κόπο να μπει μέσα να μας πει μια καλημέρα. Έκρινε σκόπιμο να έρθει χθες. Και δεν καταλάβαμε πραγματικά, επειδή σχολιάστηκε πολύ το θέμα, ποιο είναι, Γιάννη, τελείωσαν τα ψέματα. Δηλαδή, έτσι μοιάζει... Γιάννη, είπα κάποιο ψέμα, ας βγει. Ναι, μοιάζει και σαν απειλή. Όχι, δεν νομίζω στο κομμάτι. Γενικότερα, όπως λέμε, τελειώσανε τα ψέματα και τώρα θα φανεί η αλήθεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όπως το λέμε. Αυτό ισχύει για όλους. Και βέβαια η αλήθεια είναι αυτή η οποία αποδίδεται στο τέλος, κυρία Μαρκοπούλου, με την ψήφο του λαού και αποτυπώνει αυτή ποιο είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα.
Πάντως, η Νέα Δημοκρατία φάνηκε πάρα πολύ αυστηρή απέναντι στον κύριο Μανατίδη. Είχαμε και άλλες περιπτώσεις ανταρτών. Στη Θεσσαλονίκη, του Απόστολου του Τζιτζικώστα, δεν τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε αντάρτης απέναντι στον κύριο Ορφανό, τον τότε εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρκοπούλου, να σας διορθώσω. Παρακαλώ. Το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία του είχε πάρει ο κύριος Ιωαννίδης. Α, ο κύριος Ιωαννίδης. Κύριος, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα το κατεβαίνει. Διαβουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Τζιτζικώστας κατέβηκε αντάρτης. Όχι μόνο δεν διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία, έφτασε σήμερα που μιλάμε ο κύριος Τζιτζικώστας να είναι πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ακριβώς. Προφανώς αυτό γίνεται και με τη στήριξη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και διερωτάτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαγραφές, δεν είναι κακό να σε διαγράψουν, κύριε Μαρκοπούλου. Σε κάνουν το δυνατό. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο διαγράφεσαι. Το ηθικό σκέλος και το τίμημα της διαγραφής έχουν αξία. Διότι επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι από τους διαγραφέντες από τη Νέα Δημοκρατία είναι και ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Κασαπίδης. Διεγράφει κάποτε από τη Νέα Δημοκρατία όταν για δικούς του λόγους, δεν θέλω να, να τους αναφέρω εγώ, τους έχει πει πολλάκι σε εκείνος και το γνωρίζουμε τουλάχιστον όλοι οι Δυτικό Μακεδόνες, αλλά και το Πανελλήνιο, δεν ταυτίστηκε με τη θέση και τις αποφάσεις της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορούσε την υπογραφή των μνημονίων, διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και ξαναεπέστρεψε, επιτρέψτε μου να πω, και δρυμύτερος και εξελέγει και πρώτος σε σταυρούς. Και από την άρα πρώτη, πολλές φορές και από η διαγραφή την πρώτη Κυριακή για κάποιους λόγους ίσως να είναι και τιμή. Τον κύριο Κασαπίδη τον ακολουθεί η λέξη παρών, τουλάχιστον στο κομματικό σκέλος. Γνωρίζουμε όλοι, κύριε Κιωσέ, και τις προηγούμενες παρουσίες και την πορεία του στη Βουλή, αλλά και την πορεία του στην Περιφέρεια. Βγήκε από την πρώτη Κυριακή. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και άλλωστε και το αποτέλεσμα το έδειξε. Ωστόσο, τώρα εσείς αποφασίζετε, θα κατέβετε με τον Γιώργο Αμανατίδη, που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με πλούσιο έργο τα προηγούμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού του βίου. Πείτε μας λίγο πώς έχουν τα πράγματα πλέον στον συνδυασμό του Γιώργου Αμανατίδη. Τρέχουν οι διαδικασίες. Κύριε Μαρκοπούλου, εγώ μπορώ να εκφράσω και σας το είπα πιο πριν τη δική μου πρόθεση, τη δική μου διάθεση και τη δική μου θέληση. Το να συνεργαστώ αυτή τη φορά με τον κύριο Μανατίδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του συνδυασμού, δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Προς το παρόν, εγώ επιτρέψτε μου να πω, με το δέοντα σεβασμό και προς εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας, αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της παράταξης του συνδυασμού του Γιώργου του Κασαπίδη. Τις προσεχείς ημέρες δική μου πρόθεση είναι να ανεξαρτητοποιηθώ για να έχω το δικαίωμα να βρεθώ έστω σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό απέναντί του ή να μην συμπορευθώ στο υπόλοιπο της θητείας με τον Γιώργο Κασαπίδη. Για λόγους και, ηθικής τάξης. Ηθικής και πολιτικής ευπρέπειας. Και ηθικής τάξης αλλά και πολιτικής ευπρέπειας. Γιατί ξέρετε, κύριε Κιωσέ, ξέρετε πολλές φορές... Αν θέλετε πολλές και φορές, να μην είχα τη διάθεση να το κάνω. Και θα πω αυτό και θα ολοκληρώσετε. Πολλές φορές το θέμα της ηθικής το βλέπουμε κατά το δοκούν. Άλλοι δηλαδή είναι ηθικοί και εμείς όταν κάνουμε κάτι είμαστε ανήθικοι. Γιατί δεν βολεύει κάποιους πάντα, ε. Αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, ίσως και το έναυσμα αυτών των προθέσεών μου, μου το έδωσε και με το σχόλιο του κ. Περιφερειάρχης, ότι τελειώσαν τα ψέματα. Εφόσον λοιπόν τελειώσαν τα ψέματα και θέλουμε να ακούσουμε, να δούμε, να βιώσουμε τις αλήθειες, θεωρώ πρέπει και εγώ να ανεξαρτητοποιηθώ. Βέβαια, ίσως να τεθεί το ερώτημα και από εσάς και από κάποιους από τους τηλεθεατές σας, γιατί τώρα και όχι πριν 10 μήνες ή πριν ένα χρόνο, ή όταν ακόμη, αν θέλετε, κάτι που μου το έχουν ρωτήσει και ευθέως οι πατριώτες μου, όταν μας άλλαξε η απόφαση της αλλαγής, που ήταν καθαρά απόφαση του κυρίου Κασαπίδη, που δοθήσει τη ευκαιρία, επιτρέψτε μου να πω, που δεν αφορά νομίζω μόνο εμένα, αλλά το σύνολο των συναδέλφων που αντικατασταθήκαμε από κάποιους άλλους. Και την κυρία Γκατζαβέλη. Την παραμονή το βράδυ. Και... Mm-hmm. Να πω με λίγο κάτι. Ναι. Διάρκεια ενός λεπτού. Χωρίς προειδιασμό, χωρίς συζήτηση, χωρίς ενημέρωση, χωρίς διάλογο, χωρίς κουβέντα, χωρίς άποψη.
με έναν απόλυτο αυταρχισμό, με μια αλαζονία, κυρία Μαρκοπούλου, που αυτές τις καταστάσεις εγώ δεν τις είχα ζήσει ούτε στο στρατό, που είναι μια υπηρεσία την οποία υπηρέτησα επί 30 συναπτά έτη και έχει κάποια στεγανά, έχει πειθαρχία, έχει ένα πρόγραμμα ορών το οποίο εφαρμόζει πολλές φορές απαρέγκλητα. Τέλος πάντων, έχει τους δικούς του αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πειθαρχίας. Παρ' όλα τα αυτά, με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε και λειτουργεί ο κύριος Κασαμπίδης. Τουλάχιστον προς εμένα. Κύριε Κιωσέ, όχι μόνο προς εσάς, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους σας, να τους φιλοξενήσουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Το ίδιο έγινε και με τους συναδέλφους σας, και με τον κύριο Γιάτσο και με τον κύριο Σαββόπουλο και με την κυρία Κατζαβέλη. Ένα σύντομο τηλεφώνημα και μάλιστα ξέρετε που μπαίνει η ένσταση, αν θέλετε, και το ερώτημα. Ήσασταν πρώτοι σε ψήφους, οι πολίτες αποφάσισαν, όχι εσείς, όχι ο κύριος Κασαπίδης. Ας το προσπεράσουμε αυτό. Ό,τι και αν ήμασταν, όταν λειτουργούμε μέσα σε ένα σύνολο με κάποιον ηγέτη επικεφαλής, που ήταν ο κύριος Κασαπίδης, νομίζω όλα γίνονται με διάθεση, με διάλογο, με συζήτηση και πάνω απ' όλα με συνένεση. Όχι με αυταρχισμό, υπεροψία και αλαζονία. Αυτά ήταν τα στοιχεία τουλάχιστον που εισέπραξα εγώ από τον κύριο Κασαπίδη και όπως με αντιμετώπισε. Γι' αυτό αναφέρομαι σε μένα. Τώρα, ο τρόπος και η διαδικασία της αντικατάστασής μας έγινε, ίσως και για μένα, επιτρέψτε μου να πω και κάτι που πρώτη φορά θα το πω, κατά τον χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι η θητεία μας έλεγε την Κυριακή 7 του μηνός Νοεμβρίου, την 5η 4 Νοεμβρίου μίλησα και ήμουν με τον κύριο Κασαπίδη στην Κέλλη, όπου τιμήσαν τον πρώην υπουργό, τον κύριο Στεφανή, η τοπική κοινότητα της Κέλλης. Την Παρασκευή 5 του μηνός ήμασταν όλο το πρωί στις εκδηλώσεις απελευθέρωση της Κέλλης από τις 9 μέχρι τις 2.30 ώρα που ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις. Ήμουν δίπλα του στο μισό μέτρο ως όφυλα από σεβασμό και τιμή προς τον προς το πρόσωπο του Περιφερειάρχη. Επί ώρες το αναφέρω, από τις 9 μέχρι τις 2.30. Το ίδιο και το Σάββατο στην απελευθέρωση της πόλεως του Αμιντέου από τις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης μέχρι τις 2.30 ώρα το μεσημέρι που ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις. Και ο κύριος Κασαπίδης έκρινε σκόπιμο να με πάρει την Κυριακή το βράδυ 7 του μηνός στις 11 η ώρα το βράδυ για να μου πει ότι θα με αντικαταστήσει, όταν μάλιστα την επομένη ημέρα 8 του μηνός ήταν τα ελευθέρια της πόλεως της Φλωρίνης και εγώ ήμουν τυπικά 12 τη νύχτα της 7ης Νοεμβρίου. Δεν ήμουν τίποτε, διότι η θητεία μου έλεγε 23:59, 24:00. Τη Δευτέρα εγώ δεν ήμουν τίποτε ουσιαστικά βάσει των τύπων στις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της πόλεως της Φλωρίνης. Ήσασταν ένας εάν αυτά εσείς τα θεωρείτε σωστά, κυρία Μαρκοπούλου, ή ότι έτσι λειτουργεί ένα σύνολο, μια ομάδα ανθρώπων, εγώ θα σας παρακαλέσω, αν θέλει ο κύριος Κασαπίδης, πέραν όλων των άλλων, ας γίνει να με διαψεύσει αν όσα αναφέρω στα της αλλαγής μας δεν έχουν έτσι όπως τα ανέφερα. Όταν ο ίδιος από την Πέμπτη υπέβαλε αίτημα να αντικατασταθούμε από τους λοιπούς άλλους εξαίρετους συναδέλφους. Είχε αυτή την πρόθεση, είχε αυτή τη θέληση, είχε αυτό το σχεδιασμό. Σεβαστά. Το κοινοποιείς τους συνεργάτες σου, συζητάς μαζί τους, ακούς την άποψή τους, επιλύεις απορίες. Ή, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα δεν μας έχει πει, κυρία Μαρκοπούλου, γιατί μας άλλαξε. Δεν απέδωσα όσο ήθελε ο ίδιος να αποδώσω. Είχε παράπονα από τη συνεργασία μας. Το έργο μου δεν ήταν το ζητούμενο. Είχε παράπονα από τους φλωρινιώτες γιατί δεν ανταποκρίθηκα στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Ήθελε να αξιοποιήσει. Ξέρω κι εγώ. Ήθελε να αξιοποιήσει και κάποιους άλλους. Ξέρω κι εγώ, κυρία Μαρκοπούλου. Ήθελε να αξιοποιήσει. Για τα αυτά, λοιπόν, δεν μπορώ, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι, με τις δικές μου αρχές, τη δική μου παιδεία, τις ειδικές μου απόψεις και αντιλήψεις, αν θέλετε, αλλά και την δική μου ανατροφή, να συνεργαστώ κατά αυτόν τον τρόπο με τον κύριο Κασαπίδη. Όσοι μπορούν να συνεργαστούν μαζί του.
Ήσασταν σαφείς, κύριε Κιωσέ, και πάντα ειλικρινείς στις σκέψεις σας και στις απόψεις σας. Δεν φοβάστε να μιλήσετε, όχι μόνο τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας. Και αυτό είναι προς τιμή σας, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν έστω και δύο κουβέντες να πούνε όλο αυτό το διάστημα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Τον καλέσαμε επανελειμμένο στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ και δεν ήθελε να μιλήσει. Πιθανόν να μην του αρέσει η τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Δικαίωμα του καθενός είναι. Εγώ να ευχηθώ καλή πορεία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι, κύριε Κιωσέ. Θα είμαστε κοντά στα τεκτενόμενα, στο χώρο της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής και όχι μόνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά στην Αγία Παρασκευή. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και η προεκλογική αυτή περίοδος στην οποία διανύουμε, πιστεύω θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να ακουστεί από πολλές πλευρές όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις, να ακουστούν όλες οι θέσεις και στο τέλος ο λαός να επιλέξει κατά τη δική του κρίση αυτούς τους οποίους κρίνει καταλληλότερους για να συνεχίσουν το έργο στη Δυτική Μακεδονία και στους κατατόπους δούμους της περιφέρειάς μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιωσέ. Ευχαριστούμε. Στην αυτοδιοίκηση ο λόγος και στις επερχόμενες εκλογές, για να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ, στο στούντιο ειδήσεων, καλεσμένος ο υποψήφιος πια και επίσημα με το χρήσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Νόντας ο Στολτίδης, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιο είναι το αφήγημα, ποια είναι η πρώτη σκέψη εν ώψη της αυτοδιοικητικής περίοδου των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. Εμείς έχουμε δεσμευτεί σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που κατεβαίνουμε και στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης στις βουλευτικές εκλογές. Υποσχεθήκαμε στο λαό ότι θα αποτελέσουμε αυτό που λέμε 100% μαχητική, αγωνιστική, λαϊκή, εργατική αντιπολίτευση. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές. Βέβαια, εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά αυτόν τον όρο αυτοδιοίκηση. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η αντίληψή μας είναι ότι είναι τοπική διοίκηση, είναι το κράτος, αυτό το επιτελικό κράτος που είναι ταχύτατο στο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά δεν μπορεί να διασφαλίσει την υγεία, τη ζωή των εργαζόμενων και του λαού, και αυτό το παρακολουθούμε κάθε μέρα και με τις φωτιές και με την πτώση της γέφυρας στην Πάτρα, με την κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους με τον καύσωμα, όπου πολλές επιχειρήσεις δεν τηρούν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το μυαλό μας είναι σε αυτόν τον κόσμο αυτή την περίοδο και θα αξιοποιήσουμε αυτή την προεκλογική περίοδο για να ενημερώσουμε το λαό για τις θέσεις του κόμματός μας όσον αφορά την τοπική διοίκηση, να αναδείξουμε το ρόλο της με παραδείγματα ζωντανά εδώ από την περιοχή και να τον πείσουμε να στηρίξει τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, γιατί οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης ήταν οι μόνοι που ανταποκρίθηκαν στην υπόσχεση που έδωσαν το λαό το προηγούμενο διάστημα ότι θα είναι εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στις περιφέρειες και τους Δήμους. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. Δεν υπάρχει αγώνας του λαού στην περιοχή που δεν ήταν μπροστάριδες οι κομμουνιστές ή εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά και μετά. Τώρα, θέλω να κάνω μια ερώτηση με μια υποερώτηση. Επειδή είπατε και τη λέξη κομμουνιστές, οι υποψήφοι σας είναι κομμουνιστές, πρέπει να πληρούν αυτήν την προϋπόθεση ή μπορεί και να μην είναι και να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιους χώρους. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, μιλούμε πραγματικά για κομματικές πολιτικές εκλογές ή εκλογές προσώπων, γιατί κάποιοι λένε ότι τα κόμματα δεν χωρούν στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι η πιο τίμια στάση που μπορεί να κρατήσει κανένας είναι να πει ότι και αυτή η μάχη των εκλογών αυτών είναι μια πολιτική μάχη στην οποία, να το πω έτσι, γίνεται διαμάχη μεταξύ πολιτικών προγραμμάτων, μεταξύ πολιτικών. Άσχετο ο καθένας ποιον τίτλο φέρει, του ανεξάρτητου ή παίρνει χρήσμα από κάθε κόμμα, έχουμε εδώ συγκεκριμένα δύο στρατηγικές διαφορετικές. Η μία είναι η στρατηγική που υπηρετεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με διάφορες διαβαθμίσεις και χρωματισμούς και είναι η στρατηγική που έχει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Οι κομμουνιστές είμαστε με αυτή τη στρατηγική, με τη στρατηγική που εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Βεβαίως, για να συμπορευτεί κάποιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές με τη Λαϊκή Συσπήρωση, δεν χρειάζεται να φέρει τον τίτλο κομμουνιστής. Εξάλλου, εμείς δεν βαφτίζουμε
να το πω έτσι, τον κόσμο, αυτό τον τίτλο τον κατακτάς από τις τάσεις σου στη ζωή και στους αγώνες. Και βεβαίως όσοι συμφωνούν μαζί μας σε αυτό το πλαίσιο που αφορά την τοπική διοίκηση, έχουμε την ίδια αντίληψη για το ποιο ρόλο πρέπει να παίζουν οι εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση, μπορεί βεβαίως να συμπαραταχθεί, να συμμετέχει στα ψηφοδέλτια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας άνισος, δύσκολος και ενδεχομένως στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην είναι και νικηφόρος. Εντούτοις χρειάζεται να δοθεί. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από τη συμπεριφορά όλων των κομμουνιστών και όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κοιτάξτε να δείτε. Λέω αυτό γιατί σας αναγνωρίζω και εγώ και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι αν μη τι άλλο, οι οργανώσεις του ΚΚΕ βρίσκονται στην καθημερινότητα, στην πάλι, στη μάχη, στις διαδηλώσεις. Και εκεί θα είναι και την επόμενη μέρα. Πρέπει ο λαός, μπροστά στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, γιατί υπάρχουν προβλέψεις για νέα καπιταλιστική κρίση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάμε σε πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική που θα σημάνει περικοπές σε δαπάνες, στην υγεία, στην παιδεία. Οξύνονται οι υπεραλιστικοί ανταγωνισμοί και η Ελλάδα, η χώρα μας, μπαίνει με τα μπούνια, να το πω έτσι, πιο ενεργά μέσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Άρα ο λαός πρέπει να σκεφτεί μπροστά σε αυτές τις δύσκολες εξελίξεις που έχει, ποιον θέλει στον πλευρό του. Θέλει έναν περιφερειάρχη, έναν δήμαρχο, ο οποίος ο ρόλος του θα είναι πώς αυτή η πολιτική αντιλαϊκή της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υλοποιηθεί με τις λιγότερες αντιδράσεις ή θα έχει περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους στο πλευρό του να αγωνίζονται για τα δικαιώματά του. Βεβαίως, εμείς οι κομμουνιστές πρώτα απ' όλα είμαστε ρεαλιστές. Γνωρίζουμε τον αρνητικό συσχετισμό, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, που είναι, αν θέλετε, και λίγο πιο συντηρητική σε σχέση με άλλες περιοχές. Όμως, με αισιοδοξία, δίνουμε τη μάχη και έχουμε σκοπό να εκφραστεί μια μεγαλύτερη συσπήρωση με το Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτό που πετύχαμε στις βουλευτικές εκλογές, να ανεβούμε ακόμα παραπάνω για να διασφαλίσουμε και τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους που είχαμε εξασφαλίσει στις προηγούμενες εκλογές, γιατί όπως γνωρίζετε έχει αλλάξει και ο νόμος στην τοπική διοίκηση και να μπορείς να έχεις τους τοπικούς συμβούλους, τους δημοτικούς συμβούλους και τους περιφερειακούς συμβούλους που είχαμε μέχρι τώρα, θα πρέπει να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας. Είναι σε αντιστοιχεία και με το καλπονοθευτικό σύστημα που μας έκλεψε το βουλευτή εδώ, στο νομό Κοζάνη, στο προηγούμενο διάστημα. Οπότε η νίκη για τον καθέναν είναι διαφορετική, να το πω έτσι. Εμείς με αισιοδοξία θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση να ενισχύσουμε τα ποσοστά της λαϊκής συσπήρωσης σε αυτές τις εκλογές. Ναι, μπορεί να είναι και νίκη η αύξηση των ποσοστών. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή επί του πρακτέου και επειδή μιλήσετε και για ρεαλισμό, στο τέλος θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Ενδεχομένως σε μια δεύτερη Κυριακή, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι συνδυασμοί που υποστηρίζει δεν βρίσκονται σε αυτήν τη δεύτερη Κυριακή, ποια θα είναι η στάση? Ενδεχομένως θα είναι η αποχή, η ουδετερότητα ή θα αναγκαστείτε να συμπλέψετε με μία από τις δύο παρατάξεις που διεκδικούν αυτή την περίπτωση, αξία? Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει, γιατί δεν χρειάζεται να φτάσουμε στη δεύτερη Κυριακή να δούμε ότι απέναντί μας οι υποψήφοι όλοι που έχουμε είναι ενταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικό που είναι το σχέδιο υπεράσπισης των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό δεν θα αλλάξει από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Για παράδειγμα, με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί, ο κύριος Κασαπίδης, να το πω έτσι, είναι ντούρος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο και ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπληθεί με μια διαγραφή. Επί 4 χρόνια συνέβαλε αποφασιστικά να υλοποιηθεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταψήφισε κανένα νομοσχέδιο που μαυρίζει τη ζωή του ελληνικού λαού. Παραδείγματος χάρη, νόμος Χατζηδάκη, που διέλεσε, σμπαράλιασε τα εργασιακά δικαιώματα. Ούτε καν το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Ζιμπελιάδου, που μπορεί κάποιος κόσμος στις τελευταίες εκλογές να πίστεψε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους απόδημους, που αλλοιώνει πραγματικά το εκλογικό σώμα με διάφορους σχεδιασμούς, το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Σε αυτές τις ράγες είναι και το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτοί από τη μία Κυριακή στην άλλη και εμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε στην πρώτη Κυριακή. Εργατική, λαϊκή, μαχητική, αγωνιστική αντιπολίτευση ενάντια σε αυτό το σύστημα που εκπροσωπούν όλοι οι προαναφερόμενοι. Να υποθέσω ότι είστε έτοιμοι για την κατάθεση της 31ης Αυγούστου. Εμείς να ενημερώσουμε ότι ήδη
το μήνυμα που χρειάζεται στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο για να κατεβεί ένα συνδυασμό το έχουμε ξεπεράσει. Βεβαίως θα αξιοποιήσουμε μέχρι και την τελευταία μέρα ώστε να εκφραστεί μια δυναμική, ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο που μπορεί να πετύχει τους στόχους που σας έχω προαναφέρει. Ακόμα και στις δημοτικές εκλογές είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για παράδειγμα, εδώ στο Δήμο Κοζάνης έχουμε πλησιάσει το 80% του ψηφοδελτίου και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε συνδυασμούς οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους μας, να εκφραστεί, να το πω έτσι, η λαϊκή αγανάκτηση, η λαϊκή ανάγκη ενάντια σε αυτή την πολιτική, στηρίζοντας τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Κύριε Στορτίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή αγώνα και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε να δούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος Λυγκιστής του Μιλοχωρίου, τιμώντας την Αγία Παρασκευή. Εκεί είναι γνωστό το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Μιλοχώρι. Στην κεντρική πλατεία του χωριού ο Σύλλογος έστησε εκδήλωση με τη συμμετοχή τόσο των παιδιών της περιοχής του Μιλοχωρίου, όσο και τη συμμετοχή της Θρακικής Εστίας Εορδέας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους μας που μας τιμάμε την παρουσία τους, όλους εσάς που μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Εορδέας καθώς και την τοπική κοινότητα Μιλοχωρίου για την πολύτιμη βοήθειά τους, όλους τους χορηγούς μας και ειδικότερα το μέγα χορηγό μας, τη Μάρθα Σαβαΐδου με τα προϊόντα ξυλίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα νέων Αναράχης για την πολύτιμη βοήθειά τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά, τους εθελοντές που βρίσκονται εκεί πίσω και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να περάσουμε όλοι εμείς ωραία. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μιλοχωρίου δεν θα απευθύνουν χαιρετισμό λόγω του τραγικού συμβάντος με τους δύο πιλότους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε κι εμείς την θλίψη μας για αυτό το γεγονός και ευχόμαστε ως Σύλλογος να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα που μας λείπουν όλους. Ελπίζουμε να περάσετε όλοι καλά. Καλή διασκέδαση καταρχήν σε όλους. Ευχαριστούμε που και φέτος με την παρουσία σας θυμήσατε το χωριό μας όλοι. Αρχίζουμε τα χορευτικά μας με χοροδιδάσκαλο πάντα την κυρία Ερμιώνη, Νικολάου Ερμιώνη.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.